Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε 13 λεπτά μετά τις 12. Στον Λίμπερο ακούτε ΠΑΟ 24 και θα μας ακούτε βεβαίως μέχρι και τις 2. Δύο μέρες πριν βγει και αυτός ο μήνας. 3-4 ημέρες πριν ξαναρχίσει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα. Υπάρχει επικαιρότητα φυσικά και στο χώρο του ποδοσφαίρου και στον ΠΑΟΚ και γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε, όπως και με τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία δεν τα ξεχνάμε σχεδόν ποτέ. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Ποδόσφαιρο με διάφορα νομικά θέματα, κυρίως για την ΠΑΕΠΑΟΚ που έχει μπλέξει με τις τιμωρίες, με την αφαίρεση βαθμών, με την τιμωρία της Τούμπας και είναι στη φάση όπου θα κάνει κάθε προσπάθεια για να μειώσει αυτές τις ποινές. Βρέθηκε ένας τρόπος, δικαίωμα είναι, της ΠΑΕΠΑΟΚ να ζητήσει από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα μέχρι και να επανεξεταστούν οι δύο υποθέσεις που αφορούν τα μάτς με Καλονί και με Πανιόνιο. Θυμίζουμε ότι εκεί τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ μια διάταξη που δεν έχει εφαρμοστεί ξανά για το άναμα των πυρσών. Συνήθως ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κινείται κατά κάποιων αποφάσεων που θεωρεί ότι οι ποινές δεν ήταν τόσο σοβαρές για τις ομάδες. Εδώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει το αντίστροφο, να κινηθεί ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο μόνος που έχει δικαίωμα να κινηθεί κατά τέτοιων αποφάσεων, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τις εφησιβάλλει, να κινηθεί λοιπόν ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για να επανεξεταστούν αυτές οι δύο υποθέσεις, που ήταν μία αναμενόμενες και ήρθε μία ποινή έκπληξη πραγματικά για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει βεβαίως και η έφεση κανονικά για ό,τι ισχύει τον αγώνα τον Ολυμπιακό, εκεί όπου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ βασικά κυνηγάει το μείον 5 να γίνει μείον 3. Αυτός είναι ο στόχος. Εκεί υπάρχουν πιθανότητες να μειωθεί η ποινή στη δευτεροβάθμια. Καρατέθηκε σήμερα η έφεση, δεν θα δικαστεί αύριο, θα πάει για την άλλη Τετάρτη που έχουμε 4 Απριλίου και θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τις ποινές. Θυμίζουμε ότι με αυτή τη βαθμολογία και αν υποθέσουμε ότι παραμείνει το μείον 5, ο ΠΑΟΚ είναι σε περίεργη θέση. Είναι πολύ μακριά πλέον από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό. Αυξάνονται βαθμοί αυτών των δύο ομάδων εν ώψη play-off. Αλλά δεν μιλάμε για play-off. Εδώ υπάρχει θέμα και για την είσοδο στην πεντάδα, τις τελευταίες αγωνιστικές. Πολλά πράγματα είναι ακόμα στον αέρα. Κάθε μέρα που περνάει όλο και αυξάνονται πληροφορίες ότι ούτε ο Πανιόνιος ούτε ο ΠΑΣ Γιάννενα θα πάρουν αδειοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Από την άλλη, και αν μιλάμε για ρετράδα play-off, πρέπει να σκεφτόμαστε και ποιος μπορεί να είναι ανταγωνιστικός αντίπαλος στα play-off για να μην έχουν περιπάτους η ΑΕΚ του Παναθηναϊκός. Είναι πολλά πράγματα στον αέρα και το βασικό ερώτημα κατά πόσο θα επηρεαστεί ο ΠΑΟΚ και η ομάδα του Ίβιτς από τα νέα βαθμολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το ερώτημα και πρώτη απάντηση σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο. Αν θεωρήσουμε ότι ισχύει αυτή η βαθμολογία με το μείον 5, ο ΠΑΟΚ έχει 39, είναι πέμπτος, ο Πανιόνιος έχει 41, ο
Πας για ένα 35, ο Πλατανιάς 35, ο Πανετολικός 34, Αστέρας 34, Ατρόμητος 33. Αρκετά σύνθετη κατάσταση. Για να θυμίσουμε, αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή βράδυ, όπου γίνονται όλα τα παιχνίδια μαζί, 28η αγωνιστική, έχουμε Πανιώνιος ΠΑΟΚ, έχει Πλατανιάς Ξάνθη, έχει Παναθηναϊκός Βέρεια, άρα μάλλον συν 3 βαθμοί του Παναθηναϊκού. Έχει Καλονί ΑΕΚ, άρα μάλλον άλλοι 3 βαθμοί για την ΑΕΚ. Εκεί δηλαδή που ο ΠΑΟΚ θα δίνει μεγάλη μάχη στη Νέα Σμύρνη απέναντι σε έναν αντίπαλο πραγματικά δύσκολο κατάβλητο και πολύ δυνατό, ειδικά στην έδρα του, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ προφανώς θα αυξήσουν τη βαθμολογία τους. Έχει Ατρόμητος Πανετολικός, με τον Ατρόμητο να το παλεύει ακόμα και ο Ατρόμητος. Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, και εδώ οι ομάδες μπορούν να κάνουν σχέδια. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα, Ολυμπιακός Παθρακικός, και όλα τα μάτσα, πάμε, γίνονται Κυριακή βράδυ στις 7. Πανιώνιος ΠΑΟΚ με μία επιστροφή του Ροντρίγκες, αν και αυτό τον περιμένω στην Τούμπα να έρθει από την εθνική του ομάδα, με άλλη επιστροφή του Γλύκου, αλλά τερματοφύλακας είναι, εκεί δεν μπορείς να πεις ότι θα γίνει άμεσα η αλλαγή τερματοφύλακα ή ότι υπάρχει κάποιο θέμα σίγουρης παρουσίας. Δεν γυρίζει ο Ζάιρο, που θα καθυστερήσει άλλη μια εβδομάδα. Ο Ζάιρο, που θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα δοκίμασε να μπει, μπήκε με τους υπόλοιπους, ξαφνικά ένιωσε ενοχλήσεις στο δικέφαλο που είχε πρόβλημα. Έκανε πάλι εξετάσεις, δεν φάνηκε κάποια θλάση, αλλά συνεχίζει την αποθεραπεία του για να δυναμώσει μυϊκά εκεί ο δικέφαλος. Αυτό σημαίνει ότι χάνει άλλη μια εβδομάδα ο Βραζιλιάνος, που θα δοκιμάσει και πάλι την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν υπάρχει θέμα επιστροφής σε αυτό το παιχνίδι. Φυσικά δεν επιστρέφει ο Μπερμπάτοφ, ο οποίος Μπερμπάτοφ έπαθε τη δεύτερη θλάση στις 14 Φεβρουαρίου. Τότε για θλάση δευτέρου βαθμού εκτιμήθηκε ότι θα λείψει 6-7 εβδομάδες, δηλαδή πολύ παραπάνω και από ένα μήνα. Οι 6 εβδομάδες ολοκληρώνονται. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να τελειώσει από θεραπεία του Μπερμπάτοφ αυτή την εβδομάδα, αυτό το διάστημα. Ίσα-ίσα θα κάνει πάλι εξετάσεις. Όπως τον βλέπουν όλοι και όπως υπάρχει εκτίμηση, θα αργήσει ακόμα να γυρίσει. Ο Μπερμπάτοφ, αν θα παίξει για τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο, θα είναι στο τελευταίο παιχνίδι 17 Απριλίου με τον Πλατανιά. Αν θα παίξει. Αλλιώς από Μάιο στα play-off. Και τα λέμε όλα αυτά για να δείξουμε ότι δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες επιστροφές. Το μόνο ότι γυρίζει ο Ροντρίγκες, που είναι σπουδαία υπόθεση, αλλά θα λείψει ο Μιστακίδης, δηλαδή ένας μπαίνει, ένας βγαίνει και σε αυτή την περίπτωση, και θα περιμένει ο ΠΑΟΚ αργότερα την μεθεπόμενη εβδομάδα, μήπως και καταφέρουν να επιστρέψουν κυρίως ο Τσίμιροτ και μετά ο Χατζησαΐας. Ακόμα και ο Μακ, που δεν έχει πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να παίξει ούτε την Κυριακή. Είναι τελευταίο μάτς το οποίο χάνει ο Σλοβάκος, ο οποίος νομίζω είναι στο Δουβλίνο τώρα με την Εθνική Σλοβακίας. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει. Εδώ ισχύει το αντίστροφο, ενώ για όλους τους άλλους παίχτες ας πούμε ότι είναι μια επιβάρυνση να παίζουν με τις εθνικές ομάδες, εδώ με τον ΜΑΚ μάλλον σε καλό βγαίνει
το ότι έχει παιχνίδια και διατηρείται σε ένα αριθμό αγώνων, τώρα που έχει να παίξει καιρό με τον ΠΑΟΚ. Και ο ΜΑΚ τελειώνει τώρα, εκτείει την ποινή και θα επιστρέψει από το επόμενο παιχνίδι. Δεν παίζει όμως και αυτός στο δύσκολο, πολύ δύσκολο μάτς με τον Πανιόνιο, όπου και πάλι επιθετικά ο ΠΑΟΚ έχει θέματα και κυρίως στα άκρα. Και κυρίως πάλι στα άκρα. Το 4-3-3 θα πρέπει να γίνουν μερικές αλχημίες για να βγει, ειδικά στα... με τα extreme. Θυμίζουμε το τελευταίο μάτς, ο Πέλκας έπαιξε αυτό το ρόλο αναγκαστικά μαζί με τον Μιστακίδη που ήταν η θέση του. Τώρα μακάρι για τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει ο Ροντρίγκες που είναι ξεχωριστή ποιότητα, αλλά και πάλι δεν υπάρχει άλλος extreme να τον πλαισιώσει. Ο Πέλκας προφανώς που έπαιξε τα τελευταία δύο μάτς. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα των ανδρών, λέγεται σήμερα ότι ο Σκίμπε στο μάτς με την Ισλανδία θα αλλάξει όλη την ομάδα. Δεν θα αλλάξει σχηματισμό, αυτούς που έπαιξαν προχθές με το Μαυροβούνι, θα αλλάξει τους παίκτες. Ο Πέλκας μάλλον δεν ξεκινάει. Από τους παίκτες του ΠΑΟΚ σήμερα στην Εθνική θα ξεκινήσει βασικός ο Τζιόλης στον χώρο του κέντρου. Μάλλον και ο Τζαβέλας θα μείνει έξω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι από αύριο και μετά θα έχουμε πιο πολλά να λέμε για το ποδόσφαιρο, τα αγωνιστικά, για το μάτς Πανιόνιος ΠΑΟΚ που έχει πλέον ξεχωριστή σημασία. Και για όλη την αγωνιστική αυτή, την προ-προ-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου τα play-off κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό με την αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τις αδειοδοτήσεις που μάλλον δεν θα πάρουν κάποιες ομάδες. Κρατάμε 1-2 στοιχεία για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, να τα δώσουμε σε λίγο για το που ποντάρει κυρίως ο ΠΑΟΚ, για τις εφέσεις που κάνει και την προσπάθεια στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να επανεξετάσει τις υποθέσεις της τιμωρίας για τους αγώνες με Πανιόνιο και με Καλονί. Κάποια ακόμα ζητήματα γύρω από την πρώτη ομάδα και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει. Ένα θέμα για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, έστω και αν δεν μιλάμε για την πρώτη ομάδα, και κάποια ακόμα που αφορούν άλλα αθλήματα. Ας μην ασχοληθούμε περαιτέρω με το βόλι, και αυτό γιατί το όλο θέμα και ό,τι συνέβη στο Final Four πραγματικά θα αφήσει πολλές πληγές στον ΠΑΟΚ, πέρα το αγωνιστικό που είναι αυτονόητο, υπάρχουν και τα γύρω-γύρω. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ, το τμήμα Βόλι, ο ΑΣ μαζί, που έχουν στραφεί κατά της Ομοσπονδίας, κατά της Ομοσπονδίας στην οποία διοικεί ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, άνθρωπος που ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το χειρότερο το οποίο συμβαίνει μετά από αυτή τη διοργάνωση. Λίγο πολύ, μέσα από όλα όσα διαβάζετε στο ΠΑΟΚ και όσα είπαμε χθες, έχετε καταλάβει τι συνέβη για το Final Four. Μία διοργάνωση όπου η Ομοσπονδία πράγματι ήθελε να την κρατήσει στην Αθήνα. Είναι φανερό αυτό. Μάλλον για λόγους ασφαλείας, μάλλον φοβήθηκαν το ότι μία διοργάνωση με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε άλλη πόλη θα είχε πολλά πολλά προβλήματα. Δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Δεν είμαστε ικανοί για τίποτα. Και έχει αποδειχθεί ακόμα και στο μπάσκετ γυναικών, ακόμα και στο χάντμπολ και όπου οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλες ομάδες και πάνε για ένα διήμερο, τριήμερο να δώσουν παιχνίδια. Εγώ δεν θυμάμαι μεγάλη διοργάνωση να μην έχουν γίνει επεισόδια όταν εκεί συμμετέχουν 2-3 από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Τέλος πάντων, δεν κατατέθηκε κάποια άλλη πρόταση για την διοργάνωση. Η Ομοσπονδία βολεύτηκε με την Γλυφάδα, που
ήθελε να τη διοργανώσει και να κάνει και τα έξοδα. Και από εκεί ξεκίνησε η κόντρα. Η Ομοσπονδία δεσμεύτηκε τότε εξ αρχής ότι θα γίνει στην Γλυφάδα το Final Four, αλλά μην ανησυχείτε, εσείς του ΠΑΟΚ που είστε εκτός έδρας, δεν θα βρεθούν στο γήπεδο οργανωμένοι οπαδοί. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι είναι ξεκάθαρο. Υπήρχε δέσμευση και προφορικά και σε συναντήσεις και με δηλώσεις κτλ. Υπήρχε δέσμευση ότι δεν θα βρεθούν οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, έτσι κυρίως, μια και μιλάμε για την Γλυφάδα. Σε μία από τις τελευταίες σκέψεις που συμμετείχαν και οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ, και η αστυνομία, και η Ομοσπονδία, ασκήθηκαν πιέσεις και αυτή η απόφαση άλλαξε. Πήραν οι ομάδες πήραν από 30 προσκλήσεις. Όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι δόθηκε άδεια να παραχωρήσουν οι ομάδες προσκλήσεις όπου ήθελαν, χωρίς να αναγράφεται η ιδιότητα του κατόχου της πρόσκλησης. Υπάρχει το ερωτηματικό για το τι έκανε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή, αν το δέχθηκε, αν υπέγραψε, γιατί δεν αντέδρασε, γιατί δεν το κατήγγειλε, γιατί δεν μίλησε πριν τη διοργάνωση. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει 30 προσκλήσεις, είχε δικαίωμα, με βάση τελευταία απόφαση. Εγώ λέω ότι καλώς δεν πήρε, γιατί δεν θα τελειώνει η διοργάνωση, να μην κρυβόμαστε. Από 30 στη Γλυφάδα, ΠΑΟΞΥΔΙΣ, Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή, δεν χρειάζεται άλλους, να μην ξέρουμε καλά τι συμβαίνει. Καλώς δεν πήρε τις προσκλήσεις για τους οργανωμένους του οπαδούς ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το δικαίωμα και κάπως έτσι έγινε η παρεξήγηση. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν ξεπερνιέται. Το θέμα είναι ότι επίσημα ο ΠΑΟΚ καταγγέλει την Ομοσπονδία, καταγγέλει το Μαυρομάτι. Το θέμα είναι ότι επίσημα ο ΠΑΟΚ περιμένουμε να άρει την εμπιστοσύνη του στη δίκη της Ομοσπονδίας και στο Μαυρομάτι. Και στην Ομοσπονδία του Βόλου θα γίνουν εκλογές σύντομα, τώρα σύντομα, μέσα στο 16, μέσα στο φθινόπωρο, και είναι βέβαια πολύ πιθανό να δούμε, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ να στηρίζει άλλη παράταξη ή να μην στηρίζει κανέναν, και το Μαυρομάτι να στηρίζεται από άλλες ομάδες ή να μην στηρίζεται και να χάνει την Ομοσπονδία. Δηλαδή, από μια τέτοια οργάνωση θα καταλήξουμε μάλλον σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι φαίνεται. Το αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν, απλώς εξιστορούμε και θυμίζουμε το τι συνέβη. Ο Άκης Αγγελόγλου επιθεωρούσε τα έργα του Δήμου εδώ κοντά σε εμάς. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε εγγένεια, ναι, εδώ στην πλατεία χρηματιστηρίου. Τι ακριβώς εγγένεια είναι? Δεν ξέρω πώς το λένε, ρε. Λέει ότι κάνανε μια παρέμβαση βιοκλιματική. Τέλος πάντων, βασικά ήταν. Βάλανε μια ομπρέλα. Όλη η πάνω πλευρά στα λαδάδικα δηλαδή. Ναι. Γενικά άλλαξε. Ήταν δρόμοι εκεί, γίνανε κάτι σαν πεζοδρόμοι. Μεγαλώσαν τα πεζοδρόμια, μπήκαν κάτι κολονάκια, μπήκαν κάτι φανοστάτες. Και λέω, πού είναι το βιοκλιματικό, ρε παιδιά? Λέει, θα το δεις, λέει, στην πλατεία εμπορίου. Τι θα γίνει στην πλατεία, ναι, εμπορίου? Πήγαν εκεί, ξέρεις, είχε ένα άνοιγμα. Όπως έρχεται η Αγίου Μινά που παρκάρανε, και συναντά την Κατούνη, που είναι ένα πάρκινγκ που είναι χρόνια μια οικοδομή στα Μπετά, και τώρα έχει γίνει πάρκινγκ. Σε εκείνο το άνοιγμα έχουν βάλει σαν τρούλο κάτι σίδερα που ενώνονται ψηλά, ναι, και λέει θα ψεκάζει νερό αυτό, και το νερό που θα ψεκάζει θα ρίχνει τη μέση θερμοκρασία της περιοχής. Θα τη ρίχνει, λέει. Ενώ ας πούμε θα κάνει ζέστη, θα σκάει τζίτζικα το καλοκαίρι, εκεί θα είναι πιο δροσερά. Και λέει εκεί χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση, κόστος τόσο κλπ. Τόσα εκατομμύρια, τόσα έτσι. Τώρα μιλάμε για 10 επί 10. Βάζει το σποτάκι να τα ακούσουμε. Ούτε 10 επί 10. Πιο μικρό κομμάτι είναι. 10 επί 10 θα το έλεγε. Ναι, είναι αίρεση. Είναι. Για βάλε να δούμε τι λέει ο Δήμος. Πολλά έργα είναι, φίλε, μαζί. Εσύ μας είπες μόνο ένα κομμάτι. Καλά, δεν σου είπα ότι αλλάξαν τα. Υπόγειο, κάτω. Πού δεν τους είδες?
Αφού είναι υπόγειρες, και πού να το δεις. Όχι, δεν είδα να γίνεται το έργο, ρε. Πού είναι η ειδή του. Δεν το είδα κάπου, δηλαδή, να βλέπω να ανοίγουν τις τρύπες. Το λέει ο άνθρωπος, να λέει ψέματα, λες. Το λέει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μόνο το οποίο δεν το εντόπισα πουθενά όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, αφού σου είπα, γίνανε καινούργια πεζοδρόμια και λέει τώρα το σποτάκι ότι είναι με ψυχρά υλικά, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πίσα κάτω, το καλοκαίρι οι 40 βαθμοί γίνονται 80. Σου λέει θα είναι πιο δροσερά εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι φτιάξαν πολύ ωραίους τους φανοστάτες, αλλά είναι, ρε παιδί μου, με πιάνει μια κατάθλιψη όποιο δημόσιο έργο και να βλέπω να γίνεται. Δηλαδή, με το που θα γίνει, αρχίζει να χαλάει κιόλας, ρε φίλε. Είναι απίστευτο πράγμα. Αφήνεις αιχμές για το χρόνο κατασκευής ότι αργεί. Και αυτό, αλλά και για τα υλικά, να το πω, για το πώς του φερόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, εκεί τώρα που σου λέω, στην πάνω πλευρά από τα λαδάδικα, το 1/3 των κολονακίων ήδη έχουν βγει. Και λέω, ρε φίλε, τι σε έφτεξε το κολονάκι. Και πήγες και το ξύλωσες. Μόλις έγινε ένα καινούριο πεζοδρόμιο, ένα καινούριο πλακόστρωτο εκεί, ωραίο. Δεν είμαστε άνθρωποι. Για να σπάμε. Μα τα λεφτά άμα ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά πάντως αναβαθμίζεται εδώ το κομμάτι από Βενιζέλου και εδώ. Ναι, αυτό σου έλεγα ότι όλη αυτή η φάση εκεί, Φράγκων, Αγίου Μινά, ναι. Η οδός Εδέσης εκεί, η Εμράρ κλπ. Όλες, επειδή φτιάχτηκαν τα πεζοδρόμια, δεν υπήρχε καν πεζοδρόμιο, ρε. Και παρκάνε τα αυτοκίνητα και δεν μπορούσαν χωρίς κανένας. Δεν το συζητάω για μια γιαγιά, μαμά με το παιδάκι της. Σκοτεινή περιοχή. Σκοτεινή κλπ. Μπήκαν, φωτίστηκαν, γίνανε πεζοδρόμια ωραία κλπ. Και τώρα λένε ότι θα γίνουν και περισσότερα είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή κάποιες καφετέρειες, κάποια εστιατόρια μικρά, ταβερνούλες κλπ. Θα έρθει προς τα δω δηλαδή η φάση. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Με τα λαδάδικα δηλαδή ένα περίπου. Ναι, ναι. Μα λαδάδικα είναι και εκεί. Αυτό που λέει το ιστορικό κέντρο, αυτό ήταν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τα λαδάδικα, ρε φίλε. Ήταν το ιστορικό κέντρο. Μετά το είπαμε ιστορικό κέντρο ότι είναι η Νίκης, η Αγγελάκη, η Εγνατία και η Δωδεκανήσου. Αυτό είναι μεγάλωσε. Το ιστορικό. Ναι, μετά μεγάλωσε. Αλλά το παλιό εδώ και 1,5 αιώνα, ήταν, το κέντρο ήταν τα λαδάδικα. Εκεί ήταν όλα τα. Η αγορά, το Μοδιάνο, το. Η αγορά εκεί των λαδάδικων, αυτά ήταν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσουμε Ελένη Μπούντου που μας ακούει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Το παιδί του κέντρου ο Κόλκας, δεν είναι? Ο Σταύρος. Κόλκας. Ποιος, το θύμισε μου λίγο. Το παιδί του κέντρου. Δεν είναι. Μένει στο κέντρο. Δεν μας λέει κάτι αυτό το όνομα. Και μας μεταφέρει τα νέα. Ναι, ό,τι γίνεται στο ιστορικό κέντρο. Μπορεί να μας τον περιγράψεις. Για θέματα ιστορικά, στο ΠΑΟΚ 24 το Σαξιλόγλου συμβουλεύονται, να ξέρεις. Εγώ είμαι ο παππούς που θυμάμαι πώς ήταν παλιά η Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε, Θεσσαλονίκη ως ο Βέρος τώρα, τι εννοείται. Ως Βέρος. Με τις βάρκες ήρθαμε. Να μεταφέρουμε πριν μας πεις, Ελένη, τι παίζεται στην επικαιρότητα και στο ΠΑΟΚ 24 με αφορμή και αυτή την είδηση με τον Ιβάν Σαββίδη και τη Βουλή. Ο φίλος μας ο Δαμιανός από Ηνωμένες Πολιτείες, για όσα λέγαμε νωρίτερα για το βόλεϊ, το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ, γράφει ότι είναι ντροπή να κλαίγεται ο ΠΑΟΚ για 30 Ολυμπιακούς, που έτσι κι αλλιώς ήταν πεθαμένοι στο 24-21. Εάν το παιχνίδι γινόταν Θεσσαλονίκη, θα είχε μέσα 200 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Μη μας στένε πάντα οι άλλοι. Μεγάλο και δύσκολο θέμα. Όλοι έχουν ένα δίκιο και ο ΠΑΟΚ έχει ένα δίκιο, γιατί πήρε άλλες δεσμεύσεις και ξαφνικά άλλαξαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φυσικά δεν επηρέασε το παιχνίδι η παρουσία 20-30 οπαδών του Ολυμπιακού. Απλώς θέτουν θέμα κοροϊδίας και ασυνέπειας των λόγων της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία λέει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί παρόν όταν αποφασίστηκε η αλλαγή. Και δυστυχώς θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται και στη συνέχεια, μεγάλη κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ομοσπονδίας Βόλου, μεταξύ δηλαδή του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ και του Μαυρομάτι. Και υπάρχουν και σημερινές δηλώσεις, Δημήτρη, στο ΠΑΟΚ 24, τόσο του Αχιλέα Μαυρομάτι όσο και του Αντώνη Τσαλόπουλου, για το πώς λένε τα ίδια, ναι. Η συμφωνία κυρίων, αν τηρήθηκε ή όχι, αν ο ΠΑΟΚ έβαλε την υπογραφή του στην τέταρτη σελίδα των πρακτικών ή όχι. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, ότι δηλαδή ήταν και ο ΠΑΟΚ παρόν στη σύσκεψη, όπου αποφασίστηκε η αλλαγή, αλλά δεν τα δέχτηκε τις αλλαγές και τα μέτρα.
συγκεκριμένους όρους και οι προϋποθέσεις που βρίσκονται στην τέταρτη σελίδα των πρακτικών που υπέγραψαν οι ομάδες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Τσαλόπουλος. Ο οποίος, εγώ λέω, καλά έκανε και δεν πήρε 30 προσκλήσεις να δώσει οπαδούς του ΠΑΟΚ, έτσι. Ακόμα εκεί θα ήταν. Όλοι τους. Εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, στα γύρω-γύρω, για να μην γελιόμαστε. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε στην άκρη. Μακάρι να βρεθεί κάποιος πιο ψύχρεμος ενδιάμεσος, ακόμα και από την ΠΑΕ, να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση. Και να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας. Μακάρι, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό που θα συμβεί. Δεν νομίζω να βοηθά κανέναν. Κατά τα άλλα, Ελένη, ο μεγαλομέτωχος τι θα κάνει στη Βουλή? Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά, τα οποία δεν είναι αμιγώς ποδοσφαιρικά, γιατί ναι, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, θα βρεθεί αύριο στην Βουλή των Ελλήνων, συγκεκριμένα στις 6.30 ώρα το απόγευμα, αλλά με την ιδιότητα του Προέδρου των Ελλήνων της Ρωσίας. Είναι καλεσμένος, προσκεκλημένος της μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Θα βρεθεί εκεί πέρα, είναι προγραμματισμένη και μια δική του ομιλία στους 33 βουλευτές της μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς. Σίγουρα η παρουσία του νομίζω ότι δεν θα περάσει στα ψηλά, θα σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, άσχετα από το γεγονός ότι ο ίδιος κατεβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων ως πρόεδρος των Ελλήνων της Ρωσίας, κάτι το οποίο δεν έχει άμεση τουλάχιστον σχέση με τον ΠΑΟΚ. Τώρα προφανώς εκεί θα, που τον καλέσανε, δεν θα πάει άσκοπα, θα φτάσει στην Αθήνα και θα έχει λόγο που έφτασε. Δεν θα αναβληθεί κάτι όπως την περασμένη εβδομάδα. Σωστά, σωστά. Για τη Βουλή. Γιατί ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα και έφυγε άπραγος, τουλάχιστον κάτι το συγκεκριμένο το αυριανό είναι προγραμματισμένο. Θα δώσει το παρόν, μένει να δούμε λοιπόν τι θα πει και στη συγκεκριμένη ομιλία. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε κάτι γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ, από το εξωτερικό, από τους διεθνείς. Τι έχεις αλλιεύσει? Λοιπόν, να πούμε ότι με αφορμή την τιμωρία, την εξοντωτική τιμωρία της ΕΠ προς τον... Υπάρχουν πολλά ξένα δίκτυα τα οποία ασχολούνται, ξετυλίγουν μάλλον το κουβάρι της κατάστασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει αυτή η οπαδική έκρηξη, από πού πηγάζει. Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε οριακό σημείο και σε σημείο 0, υπάρχουν πολλοί που διαβάζουν πίσω από τον ημιτελικό της Τούμπας τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Το ίδιο έκαναν και οι Ισπανοί, οι οποίοι, αν θέλεις, σκαλίζουν λίγο περισσότερο την κατάσταση με τον Ολυμπιακό, την κατάσταση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και αναφέρουν συγκεκριμένο ότι η διαφθορά μοιάζει να έχει καλύψει τα πάντα στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο συντάκτης κάνει λόγο και για εξαγορασμένους μάλλον διαιτητές. Αν είναι δυνατόν. Μα πώς το γράφει έτσι τώρα αυτό, πού έχει στοιχεία? Ποιος είναι αυτός, πού το γράφει, σε ποιο μέσο? Είναι σαν ισπανική αθλητική ιστοσελίδα, η οποία μάλιστα έκανε αρκετά καλή έρευνα, με την έννοια ότι ψάχτηκε και με πολιτικούς και αθλητικούς συντάκτες της Ελλάδας, πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα φιλοξενούνται και απόψεις του Αντώνη του Πανούτσου, δημοσιογράφων από την Καθημερινή, και προσπαθεί να κάνει τη δική του έρευνα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για την ύπαρξη εξαγορασμένων διαιτητών στο πρωτάθλημα. Ναι. Και μάλιστα αναφέρει αναφορικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο φοβούνται στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος ισχυρός πίσω από τον Ολυμπιακό, τον οποίο οι επικριτές του κατηγορούν για υποθέσεις διαφθοράς. Κάθε τέτοια αναφορά είναι χρήσιμη, είναι οπουδήποτε στο εξωτερικό, να μαθαίνουν όλοι τι συμβαίνει. Και ειδικά μπορεί να χρησιμεύσει και σε δικαστήρια. Αυτό, ναι, γιατί πολλοί επικαλούνται τον τύπο. Γι' αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί δεν στέκονται απλά στις εκρήξεις βίας, στα οπαδικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, και προσπαθούν λίγο να σκαλίσουν περισσότερο την κατάσταση και να αναδείξουν το πραγματικό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις τώρα, μα δείτε, του Ελαμπελαουή στην Σουηδία, που αναφέρει ότι ζητούσαν ένα πέναλτι, δεν δόθηκε το πέναλτι και ξαφνικά επικράτησε το χάος. Μια απλούστερη κατάσταση και γενίκευση των γεγονότων της Τούμπας. Μάλιστα. Αυτό το βίντεο με τον Πάτερ Χρήστο, τι είναι κάτι καινούριο? Όχι, είναι από τα βιντεάκια τα οποία έχουν ξεσηκώσει το διαδίκτυο. Δεν σε ακούμε καλά, για δες λίγο το μικρόφωνο. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι.
Είναι από τα βιντεάκια με τον γνωστό τον Παπαχρήστο και τη γυναίκα του, τα οποία τη γενιά ΠΑΟΚ μάλλον έχουν ξεσηκώσει το διαδίκτυο, τα οποία έχουν full views από παδούς του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, είναι απολαυστικά, μπορείτε να τα δείτε και στο ΠΑΟΚ 24. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε και έχουμε τις δηλώσεις του Βασάρα χθες στο Sky και στον Κυριάκο Θωμαίδη. Ο Βασάρας μίλησε μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχει διάφορα θέματα, κυρίως όμως τα τελευταία χρόνια κατηγορείται για το θέμα της πυραμίδας. Έχει εμπλακεί το όνομά του στο θέμα της πυραμίδας και των ταξιδίων. Πίστευα ότι θα δώσει κάποιες απαντήσεις, θα μας διαφωτίσει, θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν το έκανε. Είπε το κλασικό, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και μάλιστα είπε ότι σε αυτή την υπόθεση εγώ είμαι το θύμα της εκβίασης. Δυστυχώς για τον Βασάρα που... Εγώ πιστεύω ότι ήταν ο κορυφαίος διαιτητής και έχει βοηθήσει και έχει διαφημίσει τον χώρο κτλ. Σε αυτή την υπόθεση είναι εκτεθειμένος. Πολύ εκτεθειμένος. Και είναι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω, Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις, φάνηκε η διάθεσή του να μην σχολιάσει και να μην πάρει θέση από την πρώτη ατάκα. Ενώ ότι παίχτηκε το βίντεο με τον Δημήτρη Μελισσανίδη λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές αύριο μεθαύριο θα σφυρίζουν στα τρένα. Και ο μορφασμός και η τοποθέτησή του ήταν τέτοιο που έδειξαν ότι ο Βασάρας χθες δεν αυτό είναι γενικά για τη διαιτησία. Δεν είχε διάθεση να τοποθετηθεί και να πάρει ξεκάθαρες. Μετά από χρόνια καλείται σε μια εκπομπή που δεν είναι μια τυχαία εκπομπή. Και πάει. Πολλές φορές. Ναι, για να πας. Πρέπει να μας πεις κάτι. Ειδικά για το θέμα πρώτο που σε απασχολεί. Πρέπει να μας πεις είναι για το θέμα που σε απασχολεί επί προσωπικού. Και μετά να μας πεις τις θεωρίες σου περί διαιτησίας. Ο Βασάρας έμεινε μόνο στο να πει κάποιες γνώμες γενικά για τους διαιτητές. Ότι δεν είναι έτσι. Να τους περασπιστεί. Και αυτό και εμείς βαλόμαστε. Και όταν συμβαίνει αυτό και ο κόσμος δεν ξέρει και ποια ήταν η βαθμολογία εκεί. Και... Δηλαδή μέχρι που έφτασε να υπερασπίζεται τον Καλόπουλο για το μάτς με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εκείνο. Άστο, δεν τον βοηθάς. Ακόμα και να θες να τον βοηθήσεις, με το να κάνεις το άσπρο μαύρο, δεν τον βοηθάς. Ίσα-ίσα, τον εκθέτεις ακόμη περισσότερο. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν έχει κανένα ρόλο στο διορισμό των διαιτητών, τουλάχιστον. Στον ορισμό, ναι. Είναι ο εκπαιδευτής των διαιτητών. Όχι, μακάρι να ήταν ο Βασάρας, μακάρι να αναλάβανε την ΚΕΔ. Αν εξαιρέσουμε αυτή την υπόθεση, την περίεργη, όπου φαίνεται εμπλεγμένος, κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει δώσει πολλά δικαιώματα. Και όπως είπε, όταν ακούστηκε ότι μπορεί να αναλάβει την ΚΕΔ, δέχτηκε και επιθέσεις. Μόνο στο άκουσμα. Δηλαδή τον προειδοποιούσαν, μην εμπλέκεις εσύ. Άσε τους άλλους που τα καταφέρνουν. Τέλος πάντων, Ελένη, έχουμε κάτι άλλο για να πάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει. Κάτι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Να πούμε και για την καμπάνα της UEFA στην Rapid. Άλλη άτακτη εντός εισαγωγικών ομάδα, η οποία είχε τιμωρηθεί και το 2012 τότε με τα επεισόδια στον ΠΑΟΚ. Τιμωρήθηκε ξανά για προκλητική συμπεριφορά και προκλητικά πανό των οπαδών της στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Η διοίκηση των Νυχτερίδων υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην UEFA, γιατί υπήρχε συγκεκριμένο πανό το οποίο έβριζε τους ανθρώπους επικοινωνίας και τους διοικούντες της Βαλένθιας. Και η καμπάνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ήταν 20.000 ευρώ και να κλείσει ένα μέρος της κερκίδας των Αυστριακών. Μάλιστα, ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Τα άλλα στο ΠΑΟ 24. Θα διαβάσουμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από την Ελένη την Μπούντου. Να μην κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα. Να πάμε στο επόμενο θέμα και να αλλάξουμε και χώρα και όχι μόνο πόλη. Αλλά θα παραμείνουμε φυσικά στα θέματα του ΠΑΟΚ που μας απασχολούν. Είπαμε το βράδυ παίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Θα δούμε τον Τζιόλι σίγουρα βασικό. Κάποια στιγμή λογικά θα δούμε και τον Μπέλκα να παίζει. Τζαβέλα. Μάλλον όχι. Είναι πιο αυτό πολλοί, το rotation έτσι ναι, που... Οι πιο πολλοί που έπαιξαν με το Μαρβούνι θα μείνουν έξω. Πάντως κρατάει την τριάδα στα στόπερ. 3-5-2. Και 3-6-1 από τον Γερμανό. Θέλει να ξαναθυμίσει λίγο την ταυτότητα της εθνικής. Τέλος πάντων. Πάμε να μιλήσουμε για μια ομάδα που και χθες, μια ομάδα του ΠΑΟΚ που και χθες μας απασχόλησε. Την βλέπαμε στην Ιταλία που αγωνίζονταν. Η K15 του ΠΑΟΚ, η οποία έφτασε στο τελικό του τουρνά που έπαιζε εκεί στην περιοχή της Μπολόνια, το We Love Football το τουρνά.
Ο προπονητής ο κύριος Αλεξιάδης. Ο κύριος Αλέξης Αλεξιάδης είναι στην γραμμή. Κύριε Αλεξιάδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Πού σας βρίσκουμε, στην Ιταλία είστε ακόμα? Ναι, είμαστε καθοδόν για Αγκώνα. Από Μπολόνια για Αγκώνα. Αυτό να το πούμε, μια και μου το λέγατε εκτός αέρα. Θα ταξιδέψετε, θα επιστρέψετε με πλοίο στην Ελλάδα. Και αυτό, ναι, μου είπατε, ναι, ότι το ήθελαν και τα παιδιά για να ξεφύγουν λίγο. Ναι. Και τους κάνουν το χατήρι. Εννοείται. Σαν πενταήμερη είναι, γιατί χάσαν και λίγες μέρες σχολείο. Εντάξει. Το διασκεδάζουν. Πούμε και έτσι. Το διασκεδάζουν. Το χαίρονται, αλλά για λίγο ακόμα. Εντάξει. Καλά περάσατε. Πραγματικά ήταν μία ακόμα ωραία εμπειρία. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εμπειρία που ζήσαμε. Αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες. Θα τις χαρούμε λίγο ακόμα και μετά, με το που επιστρέψουμε, θα ξαναμπούμε στη δουλειά. Στην προπόνηση, έτσι. Ακριβώς. Τι κρατάτε από όλα όσα ζήσατε, την οργάνωση, γιατί και εμείς καταλάβαμε ότι ήταν καλά οργανωμένο τουρνά, τις ομάδες, τις παρουσίες, τον ανταγωνισμό, τον τελικό. Τι σας μένει πιο πολύ απ' όλα? Κατά κύριο λόγο μου μένουν οι εμπειρίες οι οποίες αποκομίσαν οι ποδοσφαιριστές μας του ΠΑΟΚ, η χαρά η οποία νιώσανε και η χαρά της συμμετοχής σε ένα τόσο ποιοτικό τουρνουά, ίσως του κορυφαίου της Ευρώπης στην ανάλογη ηλικία. Ίσως το κορυφαίο στην Ευρώπη, Εάν δείτε τα κλάπτα τα οποία έχουν συμμετάχει στο τουρνουά, πιστεύω να συμφωνήσετε. Κοιτάξτε, εμείς μένουμε στα ονόματα των μεγάλων ομάδων, π.χ. της Juventus, που είναι μάλλον το μεγαλύτερο κλάπ στην Ιταλία. Χθες έμαθα, μιλώντας με συνεργάτη σας, ότι στην Ιταλία τις καλύτερες ακαδημίες, λένε, τις έχει η Αταλάντα πλέον. Δηλαδή, μπορεί να διαφέρει το μεγάλο όνομα από την καλή ακαδημία. Ναι, αυτό ισχύει, έτσι όπως σας το είπανε είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ακαδημίες υστερούν και δεν δουλεύουν σωστά. Φυσικά. Είναι στη φιλοσοφία του κάποιου συλλόγου. Ναι, βεβαίως. Στο τελικό τι έγινε? Το βλέπαμε το παιχνίδι, πολύ καλός ο αντίπαλος, σε κάθε περίπτωση Ατλέτικο Μαδρίτης. Στεναχωρηθήκατε, τα παιδιά λυπήθηκαν ή, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, μια εμπειρία και πέρασε? Κοιτάξτε, είμαστε, όσο ανήκουμε στον ΠΑΟΚ, αναγκασμένοι σε κάθε παιχνίδι να περνάμε στα παιδιά ότι πρέπει να παίζουν για την... Δεν θα το έλεγα για την νίκη, αλλά να παίζουν το παιχνίδι τους με σκοπό την νίκη, αλλά βάσει του ποδοσφαίρου το οποίο έχουν διδαχθεί. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε βάσει του ποδοσφαίρου το οποίο έχουμε διδαχθεί και διδάσκουμε και προσπαθούμε να διδάσκουμε στα παιδιά, να το εφαρμόσουμε μέσα στο γήπεδο όσο περισσότερο μπορούσαμε. Τον τελικό μπήκαμε να τον χαρούμε κατά κύριο λόγο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, το ποδόσφαιρο στην ηλικιά, που πρέπει να το χαίρεσαι για να το ευχαριστιέσαι. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε μάθει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοση των ποδοσφαιριστών μας. Σε όλο το τουρνουά, αλλά και στον τελικό, παρότι χάθηκε. Μιλάμε για τουρνουά τριών ημερών, έτσι? Τόσο ήτανε? Ήτανε τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Ναι. Όπου ο πρώτος από κάθε όμιλο προκρινόταν στην ημιτελική φάση. Οι υπόλοιπες ομάδες αποχωρούσανε, παίζανε τον ημιτελικό και την επόμενη μέρα τον τελικό στο Ρενάτο Νταλάρα. Εκεί γινόταν, ναι, ημιτελική και τελική. Ναι. Ήταν αρκετά παιχνίδια μαζί για κάθε ομάδα. Ξέρουμε καλά ότι έχετε ένα πρόβλημα ανταγωνισμού εδώ στην Ελλάδα. Η δική σας ομάδα δεν είναι που στο πρωτάθλημα εδώ έχει 17 στα 17, 17 νίκες σε 17 αγώνες? Είναι η K15 του ΠΑΟΚ, ναι. Αυτή η ομάδα είναι που έχει τα 17 στα 17. Εντυπωσιακό ακούγεται, αλλά μάλλον έχει και αρνητικές προεκτάσεις. Το ότι δεν έχετε ανταγωνισμό, δεν σας κοντράρουν. Και πρέπει να πάτε να παίξετε έξω στο εξωτερικό, να βρείτε αντιπάλους, να έχετε μια κόντρα, να μην λύγουν τα μάτς 8-0. Ναι, είμαστε χαρούμενοι για το πράγμα αυτό, το οποίο μπορούμε να βγαίνουμε στο εξωτερικό και να παίρνουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα την οποία μας λείπει στην Ελλάδα, χωρίς να απαξιώνουμε κανέναν σύλλογο στην Ελλάδα. Θα θέλαμε
να τα βρούμε αυτά τα παιχνίδια εντός Ελλάδος ή ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα. Αλλά οι προπονήσεις οι οποίες γίνονται πιστεύω ότι είναι προσαρμοσμένες σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μας δώσουν την ανταγωνιστικότητα τα οποία μας λείπει από τα παιχνίδια μας. Και μέσα στις προπονήσεις, είναι πολύ σημαντικές οι προπονήσεις οι οποίες κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο ρυθμό αυτόν όταν βγούμε στην Ευρώπη. Κύριε Αλεξιάδη, πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ ωραία εικόνα που είχαμε και χθες στο ΠΑΟΚ, ξέραμε με το βίντεο των παιδιών πριν ξεκινήσει το μάτς, που τραγουδούσαν ουσιαστικά μια στροφή από έναν ύμνο του ΠΑΟΚ. Είναι μια συνήθεια, πώς έχει ξεκινήσει, γιατί νομίζω την εφαρμόζουν και άλλα παιδιά σε ακαδημίες. Είναι μέσα στη φιλοσοφία της ακαδημίας μας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Το ίδιο πράγμα, στην έναρξη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και βλέπω ότι το ευχαριστούνται και τα παιδιά και τους δίνει μια παραπάνω δύναμη γιατί το νιώθουν όταν το φωνάζουν. Είναι ο πρώτος ύμνος αυτός. Τα πρώτα στιχάκια, ναι, του ΠΑΟΚ από το 26 και μετά. Ακριβώς έτσι. Αυτή η ιδέα πότε ξεκίνησε, από πότε εφαρμόζεται? Εδώ και χρόνια. Εγώ βρίσκομαι 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι το τέλος της δεύτερης χρονιάς και πριν έρθω στον ΠΑΟΚ άκουγα τα τμήματα να το φωνάζουν επί την έναρξη του παιχνιδιού. Και συνεχίζεται ως παράδοση πλέον και γίνεται σε όλα τα τμήματα. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε ξεκίνησε, αλλά και πριν έρθω εγώ το έβλεπα, το άκουγα. Γιατί πάντα λέγαμε ότι είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ειδικά στέγες μικρές, τρυφερές ηλικίες, να έχουν και μια αίσθηση της ιστορίας του συλλόγου, έτσι, στον οποίο παίζουν. Μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και αυτό το κομμάτι, στα παιδιά να γνωρίζουν σε ποιον σύλλογο βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν γι' αυτόν. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Τι ώρα γυρνάτε περίπου, έχετε αυτή την ωραία τελευταία μέρα, να περάσουν καλά τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για παιδιά τρίτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου, αυτή η ηλικία δεν είναι? Τρίτη γυμνασίου. Μια χαρά θα περάσω στο πλοίο. Καλή επιστροφή, να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά. Και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Το σημαντικότερο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα ρόστερ ΠΑΟΚ. Αυτή η K15 είναι γνωστή εδώ και 2-3 χρόνια, όταν ήταν K13, K14. Ναι. Ότι είναι η θρυλική αυτή η ομάδα που δεν έχει ανταγωνισμό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ότι θα φτάσουν κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά στα 17 τους ή στα 18 τους να είναι έτοιμα να στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα και θα έχουν μπορεί και 50, 60, 70 αγώνες, ναι, διεθνείς. Το οποίο πιστεύω ότι δίνει αυτό το κομμάτι προσωπικότητας που συνήθως λείπει από τους Έλληνες παίχτες όταν καλούνται να αφήσουν τις μικρές δομές και να παίξουν στη μεγάλη ομάδα. Και λες, γιατί ρε εσύ, αφού ξεχώριζαν πάντα. Και λέμε, μήπως αυτό τώρα είναι ένας παράγοντας που βοηθήσει τα παιδιά να προσαρμοστούν καλύτερα σε παιχνίδια μεγάλης κατηγορίας με τον ΠΑΟΚ. Για να τα ακούσουμε αυτό το ξεκίνημα, εδώ από το κινητό θα το βάλω. Είναι το βιντεάκι που ανεβάσαμε και χθες στο Facebook από τον Ρενάτο Νταλάρα, όπου μαζεύονται όλοι, προπονητές, φυσιοθεραπευτές και όλοι οι παίχτες, πριν το μάτς. Πριν τη σέντρα, ας πούμε. Και φωνάζουν. Κάτι σαν όρκος αυτό το. Ναι, με έναν να είναι στο κέντρο του κύκλου, με έναν ποδοσφαιριστή, να λέει τον ύμνο και να τον ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε. Το είναι. Ναι, το λένε αυτό, γρήγορα το με τσαμπουκά. Ναι. Είναι και λίγο σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων με τον αντίπαλο που εκείνη την ώρα δεν έχει καταλάβει, δεν ξέρει τι γίνεται. Είμαστε εμείς στις πόλεις τα παιδιά τα πενεμένα που παίζουμε την μπάλα ξακουσμένα. Έχουμε περίσσια χάρη που καμία ομάς δεν έχει άλλη. Έλεγε η αυτός ο πρώτος στροφή ύμνος, αυτή, ναι, του πρώτου ύμνου, η οποία είναι πλέον παράδοση στις ακαδημίες, να την φωνάζουν πριν από κάθε παιχνίδι. Ωραίο. 1:10 πήγε.
Κλείνουμε γρήγορα την πρώτη ώρα με τα είδη υγιεινής Φτύκας. Ό,τι θέλεις, τιμή που θέλεις. Εκεί μπορείτε να πάτε για να σχεδιάσετε το μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Έχει πολύ καλές προσφορές τώρα, ανοιξιάτικες, και για πλακάκια δαπέδου και για πλακάκια μπάνιου. Απόλλωνος 37-39, Καροτούμπα, κάτω τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Μαζί μας ήταν και η Ρεύμη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, μια μέρα έτσι που για αυτούς που γνωρίζουν είναι πολύ ωραία για έξοδο, γιατί είναι λίγο πιο χαλαρά, δεν γίνεται αυτός ο χαμός. Αυτά Τρίτη, Τετάρτη. Μέχρι και η Πέμπτη τώρα έχει γίνει λίγο φασαρτζιώδικη, αλλά εντάξει, Τρίτη, Τετάρτη είναι εξαιρετικά. Σήμερα στη Ρεύμη είναι Carlsberg Day, που σημαίνει ότι πίνετε δύο και πληρώνετε τη μία μπύρα. Και αν θέλετε να κλείσετε και ένα τραπέζι, 2-3-10-4-33-100, πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραία θέα, θα περάσετε όμορφα στην Ρεμβή. Για ανακαινήσεις αναδομό, εκεί η ανακαίνιση κοστίζει λιγότερο από ό,τι φαντάζεστε. Και ό,τι χρειαστείτε από υπηρεσίες μηχανικών, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, βεβαιώσεις μηχανικών, τα πάντα σε ανακαινήσεις στην αναδομό. Αναδομό.gr για πιο πολλές ιδέες. Γρήγορα πάμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε σε ένα άλλο τμήμα του ΠΑΟΚ. Πέρσι τη μέρα είχαμε ένα μεγάλο παιχνίδι, έναν τελικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο κύπελο, στο handball. Αυτός πρέπει να ήταν ο πρώτος τελικός και το πρώτο τρόπο που πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ μέσα στο κλειστό της ομάδας. Μετά ομάδα handball, έτσι. Ναι. Φέτος η ομάδα handball είναι σε μια περίεργη φάση. Τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσε τρίτη θέση. Ετοιμάζεται για τα play-off με ένα μειονέκτημα. Θα καλησπερίσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Μια χαρά. Έχετε μεγάλη διακοπή, έτσι? Ναι, έχει διακοπή, ναι, μεγάλη. Εθνικές ομάδες κτλ. Έχει, είναι αυτή οι δύο εβδομάδες είναι εθνικών ομάδων γενικά σε όλο το ευρωπαϊκό handball. Ναι. Και έχουμε και μία πρόκριση που παίζει η εθνική μας νέα μέσα στη Γεωργία. Καλό είναι αυτό, κακό είναι για την ομάδα σας πριν τα play-off και μετά τη λήξη κανονικής περίοδου? Ναι, νομίζω ότι είναι καλό. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που μπορούμε να ηρεμήσουμε και σωματικά και ψυχολογικά και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τα play-offs. Νομίζω ότι είναι καλό. Mm-hmm. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τελείωσε η κανονική περίοδος. Σας βρήκε στην τρίτη θέση. Εμάς μας κάνει έκπληξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος και μάλιστα έχει διαφορά και από τον Διομήδη και από τον Φίλιππο. Πώς κύλησε η χρονιά, γιατί είστε τρίτοι και με αυτή τη διαφορά απέναντι στους δύο? Καθόλου η διάρκεια της χρονιάς και πέρσι η ομάδα ήταν outsider, η ομάδα ήταν στη δεύτερη ναι, θέση, ναι. Είχε δρεώσει γιατί η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα πέρσι μετά το τελικό κυπέλλο που είχαμε παίξει, είχε πολλά προβλήματα και έτσι ήμασταν μετά στη δεύτερη θέση. Η φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε καλά για εμάς, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, ναι δεν είχαμε μια καλή, είχαμε μια ομάδα έτοιμη από πέρσι, αλλά οι τραυματισμοί μας φέραν αρκετά πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος προσθέθηκε στις ομάδες της Περσινές και ο Φίλιππος που έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια, επένδυσε αρκετά χρήματα. Έτσι φέτος βρεθήκαμε να είμαστε τρεις που διεκδικούμε πρόπερα και όχι δύο που ήταν πέρσι. Είχατε πρόβλημα τραυματισμών στο ξεκίνημα, είχατε διάφορες ατυχίες. Δεν σας προβληματίζει τη θέση? Δηλαδή, επειδή είχατε και πέρυσι μειονέκτημα και τα καταφέρατε, θεωρείτε ότι και φέτος είναι πιθανή η ανατροπή? Ναι, από τα μέσα περίπου της περίοδου είναι πολύ φανερό ότι ο Διομήδης έχει ένα προβάδισμα και θα το κρατήσει μέχρι τέλος και ότι εμείς και ο Φίλιππος θα κοντραριστούμε για το ποιος θα παίξει στον τελικό του πρωταθλήματος. Εμάς μας έφερε πάρα πολύ πίσω το γεγονός ότι βρεθήκαμε έξω από το Final Four. Αυτό επηρέασε την ομάδα πάρα πολύ ψυχολογικά. Και κάποιες το Final Four του κυπέλου. Το Final Four του κυπέλου. Ναι. Κάποιες κακές εμφανίσεις
κάποια κακά αποτελέσματα, ήταν απόρρια αυτού του πράγματος. Παρ' όλα αυτά όμως ξέραμε από τα μέσα της χρονιάς ότι θα πέσουμε το Φίλιππο για το ποιος θα περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος. Αυτό το παιχνίδι θα γινόταν στην έδρα ή θα γινόταν στην έδρα του Φίλιππου. Νομίζω ότι οι έδρες δεν έχουν τόσο σημαντικό ρόλο. Εμείς και στη Βέρεια έχουμε κόσμο που θα έρθει και θα μας υποστηρίξει. Άρα νομίζω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς αν καταφέρουμε να παίξουμε στον τελικό ή όχι. Γιατί λέτε μόνο για ένα παιχνίδι? Τώρα είναι μια διαδικασία play-off όπου παίζουν οι έξι πρώτοι, δεν είναι μια βαθμολογία? Ναι, είναι οι έξι πρώτοι, αλλά νομίζω ότι όλο το πρωτάθλημα γυρνάει γύρω από το ποια ομάδα θα καταφέρει να παίξει τελικό μαζί με το Άργο. Ναι, δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες, ναι, έχουμε παιχνίδια και με αυτούς, θα πρέπει να κερδίσουμε και αυτούς, νομίζω εύκολα, δύσκολα. Θα πρέπει να τους κερδίσουμε για να πάμε να παίξουμε μέσα στη Βέρεια αυτό το παιχνίδι. Ναι, όντως ότι αν χάσουμε τις πρώτες δύο αγωνιστικές το παιχνίδι μέσα στη Βέρεια δεν θα έχει καμία σημασία. Αλλά νομίζω ότι και ο Φίλιππος και εμείς είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για να παίξουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όλα αυτά τώρα μιλάμε από 16 Απριλίου και μετά, έτσι. Έχει... Ναι, 16 Απριλίου. Εμείς θα ξεκινήσουμε με δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα μας με το Δικαία και το Δούχα. Ναι. Και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στη Βέρεια. Νομίζω είναι πριν το Πάσχα και θα εξαρτηθεί η συνέχεια του πρωταθλήματος από αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι δύο πρώτες ομάδες παίζουν στους τελικούς, οι οποίοι είναι όπως και πέρυσι, στις δύο νίκες. Ναι, οι οποίοι είναι, ναι, όπως ήταν και πέρυσι. Ναι. Μάλιστα. Άρα τον δρόμο τον ξέρετε. Και πώς... το ξέρουμε τώρα και επειδή είναι έτσι η κατάσταση θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να παίξουμε τεχνικό. Πλήρης θα είστε? Πλήρης όσο θα μπορεί είμαστε. Να προβλεφθεί. Ναι, πλήρης θα είμαστε. Ο Κυπρέος ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία γιατί είναι ο αθλητής που έχει χάσει όλη τη χρονιά μετά το... Ήταν εκείνος ο τραυματισμός στο μάτσο με τον Πανελλήνιο, ε? Με τον Δούκα. Με τον Δούκα που είχε τραυματιστεί και ο αντίπαλος αθλητής. Ναι, εκεί που έσταζε το γήπεδο. Ναι, αυτό το παιχνίδι. Ένα Σάββατο μεσημέρι το οποίο μας χάλασε την ημέρα που το βλέπουμε στην τηλεόραση και η τραυματισμή ήταν σοκαριστική. Δηλαδή, τραγικό για το άθλημα ήταν εκείνο, δυστυχώς. Ήταν τραυματικό, ναι. Σαν σήμερα, βέβαια, πέρυσι για άλλα πράγματα να μιλούσατε, μας είπατε και τώρα ότι πόσο σας επηρέασε το ότι χάσατε την ευκαιρία να πάτε στον τελικό του κυπέλου. Πέρυσι τέτοια μέρα πανηγύριζε ο ΠΑΟΚ την κατάκτηση του κυπέλου με την ΑΕΚ, εκείνο το παιχνίδι που διήρκησε αρκετές ώρες. Είναι από τα μάτια τα οποία θα τα θυμάστε για χρόνια ή θα μείνει στη σκιά του μεγαλύτερου αγώνα που έγινε ποτέ, όπως λένε στη χώρα, του τελικού με το Διομίδη μετά? Νομίζω ότι το καθένα έχει τη δικιά του γλύκα. Αυτό που είχε γίνει πέρσι ήταν κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή είχε και αξία γιατί ήταν και το όνομα του αντιπάλου πάρα πολύ. Της ΑΕΚ, ναι. Ναι, και έφερε και κόσμο εδώ. Τώρα το πώς εξελίχθηκε ήταν μια άλλη διαδικασία. Αλλά νομίζω εκείνο το τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ δυνατό για το hardball και για το football της Θεσσαλονίκης. Ήταν και ο τελικός των γυναικών την Παρασκευή και ο τελικός μετά ο δικός μας την Κυριακή που μέχρι κάποια φάση τα πράγματα ήταν φανταστικά. Πολύ δυνατά συναισθήματα. Χάλασε κάπως, πέρασε λίγος χρόνος μέχρι να ξαναξεκινήσει, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας τίτλος και έχει γραφτεί αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί κοντά, η ΑΕΚ δεν τα καταφέρνει, το άλλο μεγάλο όνομα του αθλήματος. Έστω και αυτό είναι μια επιτυχία, το ότι εσείς διατηρήσετε πάντα ψηλά, ενώ η ΑΕΚ λύγησε από ό,τι φαίνεται. Ναι, εμείς εν αντιθέση με την ΑΕΚ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και το συμβαίνει εκεί, έχουμε μια δυνατή διοίκηση, μια διοίκηση που στηρίζει την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, ένα πάρα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο και αυτό δείχνει ότι κάθε χρόνο η ομάδα πρωταγωνιστεί και νομίζω ότι πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα, τα τεχνικά. Στην ΑΕΚ έχουν πολλά προβλήματα, έχουν παιδικά προβλήματα, έχουν προβλήματα με τη διοίκηση. Την αφήση με εμάς που δεν έχουμε και είμαστε αφοσιωμένοι μόνο και μόνο στη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο. Και οι αθλητές και οι
και όλο το προσωπικό γύρω από την ομάδα. Εγώ να σε ευχηθώ, κύριε Γεωργιάδη, να ζήσετε και φέτος ένα τελικό με το Διομίδη, να ξαναβρεθείτε στο Παλατάκι για ένα μεγάλο μάτς. Πραγματικά ξέρουμε ότι μπορείτε να καταφέρετε. Έχετε και την ποιότητα και την εμπειρία και την προσωπικότητα, τα έχετε όλα. Και καλό είναι να έχετε και μεγάλους αντιπάλους. Έτσι, το ότι και ο Φίλιππος φέτος είναι πάρα πολύ δυνατός είναι καλό για όλους και για, ναι, και για το άθλημα. Ναι. Σίγουρα είναι καλό και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να το ξανακαταφέρουμε να παίξουμε ένα τελικό που νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει και άλλη συμβουλή. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης μας μίλησε για το handball, το οποίο σαν σήμερα την περσινή χρονιά είχε το τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ. Να ακούσουμε τι ώρα είναι τώρα. Η ώρα είναι 1:30. Δημιουργήστε το δικό σας παράδεισο στον κήπο με ιδέες και λύσεις από τα Practicer. Νέος κατάλογος κήπου, πιο πλήρης και πιο φρέσκος από ποτέ. Και μην ξεχνάτε, δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 149 ευρώ. Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Φυσικά, αφού έχω τα Practicer. Στα Practicer, ο εξοπλισμός του κήπου και της βεράντας σας γίνεται παιχνίδι. Γιατί βρίσκετε τα πάντα σε έπιπλα, εργαλεία, φυτά και είδη διακόσμησης, αλλά και δωρεάν μεταφορά για αγορές από 149 ευρώ και πάνω. Practicer. Practicer. Το έχουμε. Στο handball. Τώρα βέβαια. Είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά στο σύλλογο. Έτσι, δηλαδή, καλά, είναι τώρα. Δεν θέλαμε να φέρουμε και σε πιο δύσκολη θέση το κύριο. Μα δεν ασχεί μόνο για το handball. Είχα κάνει δύο ερωτήσεις περί της οργάνωσης, περί του προγραμματισμού. Γιατί εντάξει, πάντα υπάρχουν τραυματισμοί, πάντα υπάρχουν θέματα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε τη χρονιά και με τους καλύτερους ιονούς. Τώρα, ας πούμε, ο Φίλιππος Βέρες λέει πέσαν κάποια χρήματα. Γιατί να μην πέσουν και στον ΠΑΟΚ κάποια χρήματα. Στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, που ήταν πιο εύκολο να πέσουν και κάποια χρήματα και να διορθωθεί. Ξεκίνησε από την αρχή προβληματικά η ομάδα. Γενικά στο σύλλογο η χρονιά δεν πάει καλά. Είναι φανερό. Αλλά τι να πούμε για το βόλιο, αυτά που γίνανε και τα λοιπά. Και το handball παιδεύεται. Οι γυναίκες μόνο τα πάνε καλά. Έτσι μην ξεχνάμε. Για να δούμε και το τέλος της χρονιάς. Στο handball, όπου η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο φέρνει το Διομίδη να είναι πρώτος με 40. 20 νίκες και 2 ήττες είχε. Ο Φίλιππος δεύτερος με 35, ο ΠΑΟΚ τρίτος με 31. Αρκετή απόσταση. Αρκετή απόσταση για έναν ΠΑΟΚ που έκανε πόσες ήττες? 6. 6 ήττες. 15 νίκες, μία ισοπαλία, 6 ήττες. Και τώρα είπαμε, είναι μια εξάδα, η πρώτη εξάδα, παίζουν μεταξύ τους, με ειδική βαθμολογία, στη μέση δηλαδή. Ο Διομίδης δύσκολο να χάσει την πρώτη θέση και θα περιμένει τον δεύτερο. Και θα έχει. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο θα διεκδικήσουν δεύτερη θέση. Όπως πέρυσι, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάει τελικό, θα παίξει με τον Διομίδη. Ένα μάτς εκεί, ένα μάτς εδώ. Όποιος κάνει διονίκηση παίρνει το πρωτάθλημα. Αν χρειαστεί το μάτς, πάλι στο Άργος. Αν θα φτάσει εκεί, νομίζω ότι και πάλι ο ΠΑΟΚ το έχει. Με αυτήν την λογική. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι εντάξει, δεν παίζουν τόσο ρόλο οι έδρες, έχει δίκιο. Δηλαδή, αυτοί τώρα τι νιώθουν? Νιώθουν ότι τον Φίλιππο τον έχουν. Έχουν λίγο περισσότερο την εμπειρία, πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Σου λέει, εντάξει, τώρα είτε ήταν να γίνει το μάτς στην έδρα μας, είτε εκεί, άμα δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε εκεί πέρα, δεν πάμε και τελικό. Αυτό, ναι, εντάξει. Γιατί, αν δεις, είναι και μία. Αυτό τώρα κοιτούσα το πρόγραμμα των αγώνων. Είναι η πρώτη εβδομάδα που δεν έχει πρωτάθλημα Super League. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει και την βοήθεια του κόσμου του. Είναι το Σάββατο 23 Απριλίου το παιχνίδι. Στη Βέρεια. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. Πάσχα. Πάσχα είναι στην πρώτη του μηνός. Την επόμενη Κυριακή. Μετά από 8 μέρες. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου δηλαδή αυτός ο αγώνας. Ο κρίσιμος του ΠΑΟΚ με στη Βέρεια. Δεν, εντάξει, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Εντός έδρας θα είναι σαν να παίζει. Έχει ακόμα δρόμο. Απλώς περιγράψαμε την κατάσταση στην ομάδα handball με αφορμή και αυτό το. Δεν είναι, αυτό φάνηκε τον ΠΑΟΚ με το που τελείωσε η περσινή χρονιά. Ο Νταμπλούχος και δεν καθόριζε τις εξελίξεις. Ο Νταμπλούχος ήταν σε μια, μια κατάσταση. Και στο βόλι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο που έγινε στο βόλι. Δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση αναμονής. Δεν έπαιρνε πρωτοβουλία των κινήσεων ο Νταμπλούχος. Που κανονικά
θα μπορούσε να πει, αλλά δώσει η αγόρι μου που παίζει στο Δούκα ή που παίζει στο Φίλιππο ή που παίζει στα ξυνή δικαία. Ναι, εσένα σε θέλω. Εσένα, δηλαδή, γιατί είμαι ο νταμπλούχο που έχω και φανέλα. Είμαι ο ΠΑΟΚ. Στο βόλιο που τι καθόρισε εξελίξει και του έδιωξε. Γιατί εκεί πράγμα τι καθόρισε. Αλλά του έδιωξε. Εκεί πήρε πρωτοβουλίε. Ναι, μπράβο. Και έτσι από την αρχή φαινόταν, νιώθαμε όλοι μια μηχανία με το handball. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και λέγαμε εντάξει, αυτοί ξέρουν. Βέβαια, δεν είναι αυτονόητο και εύκολο να κρατιέσαι πάντα ψηλά, έτσι. Και είναι και πολύ ευχάριστο ότι φέτος ο Φίλιππος ανέβηκε. Ναι, δεν. Και λόγω ότι είναι ομάδα της Μακεδονίας. Φυσιολογικά, handballικά πράγματα γίνανε. Ιστορία. Πράγματα που εξηγούνται αθλητικά συνέβησαν. Απλά είναι αυτό το γαμώτο, γιατί ενώ είσαι καβάλα στα άλογο και έχεις εσύ τη δυνατότητα να κάνεις το παιχνίδι, να ακούμε τώρα από τον προπονητή του ΠΑΟΚ να λέει ότι ναι, ο Φίλιππος φέτος ενισχύθηκε, πέσαν χρήματα. Επέσαν χρήματα στο Φίλιππο το φελέκι μου μέσα. Και δεν μπορούν να πέσουν στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ μειώθηκαν. Με κάποιον τρόπο. Στον ΠΑΟΚ μειώθηκαν τα χρήματα, είναι γνωστό. Να βγει ο κύριος Πετρίς και να μας πει. Στον ΑΣΥΓΜΑ μειώθηκαν τα χρήματα. Ότι αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσω να σταθώ στο ίδιο επίπεδο. Μου λείπουν 50 χιλιάρικα, 70 εκατό. Να ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος που μπορεί κάτι να μην γίνεται. Χάσαμε και κάνα δύο παίχτες που δεν μπορούσαμε. Τροματοφύλακας που δεν μπορούσε να του στερήσει. Που πήγε στο Βέλγιο, την καριέρα την ευρωπαϊκή. Και άλλος παίχτης, άλλοι παίχτες που ο θα μπορούσαν να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Ο Τσακίρης βασικά που δεν έπαιξε, που είναι απώλεια. Γιατί είναι απώλεια χωρίς λόγο. Και έτσι ίσως μας προσπέρασαν αυτές οι ομάδες. Ο Διογέννης που έτσι και αλλιώς. Ο Διομήδης που ήταν έτσι και αλλιώς. Σαν πρωταλητής ήταν και ο Διομήδης, έτσι. Γιατί όλη την περσινή χρονιά ήταν πιο μπροστά, έχασε δύο παιχνίδια πραγματικά στον γκολ, το δεύτερο έτσι όπως το έχασε, στα πέναλτι. Οπότε μοιραία, ο Διομήδης αν τυχόν είχε μια στοιχειώδη οργάνωση θα είχε το πάνω χέρι στη φετινή χρονιά και αυτό έγινε. Αλλά εδώ πώς στο Βόλι λέμε ότι ο Ολυμπιακός τον έχει τον ΠΑΟΚ με αυτά που έχουν γίνει, έτσι νομίζω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ τον έχει τον Διομήδη, αν γίνει τελικός μεταξύ των δύο. Ναι, μακάρι. Αυτό που λες έχει να κάνει τα περσινά. Ναι, να βγει μια τέτοια ψυχολογία. Λοιπόν, αυτά και με το τμήμα που πέρυσι έφερε δύο τίτλους. Φέτος τον έναν τον έχασε ήδη και είναι σε δύσκολη θέση για τον δεύτερο. You know hey, what you do to me. What you do to me. Now all I see. Yeah. Χθες ακούγαμε τον κύριο Κοντονή να μιλάει για όλα όσα ήθελε να πει, να ρίχνει ευθύνες στον εισαγγελέα, τον κύριο Ντογιάκο, για το ότι ξαφνικά την ημέρα της συνάντησης θυμήθηκε την απαγόρευση του Μαρινάκη, να μιλάει για στρατούς, να αναφέρεται έτσι προσεκτικά σε θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό κυρίως. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος απάντησε κιόλας το βράδυ. Από τον ΠΑΟΚ χθες έλεγαν ότι δεν νιώθουμε ότι πουθενά μας αγγίζει, οτιδήποτε είπε ο Κοντονής, ότι μας κατηγόρησε. Και φυσικά δεν έχουμε ασχολιάσει με το παραμικρό. Κάποια στιγμή μόνο στην αρχή ο Κοντονής μίλησε για τις αποφάσεις των νέων τακτικών δικαστών της ΕΠΟ και φώναζε εκεί ότι και τι θέλετε πλέον. Είχαμε τους παλιούς, δεν σας άρεσαν και σωστά και τους αλλάξαμε και πλέον είναι τακτικοί και πάλι δεν σας αρέσουν οι αποφάσεις. Και επειδή ο ΠΑΟΚ σαφώς εκφράζει προβληματισμό για την τιμωρία του, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς από τον ΠΑΟΚ άφησε αιχμές για το ήθος των δικαστών ή για παράξενες επαφές και σχέσεις που έχουν. Είναι νομικά τα ζητήματα που θέτει ο ΠΑΟΚ και δηλαδή να μην αναρωτηθεί πώς και γιατί για πρώτη φορά τιμωρείται ομάδα με αυτές τις διατάξεις για τους πυρσούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ραδιοφωνικές στον σταθμό στο Κόκκινο. Στην Πράβδα. Τι εννοείς? Το Κόκκινο είναι το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και πάλι αναφέρει ότι το πρωί της 5ης 24 Μαρτίου υπήρξε η επανατοποθέτηση του κ. Ντογιάκου,
όσον αφορά το ζήτημα των περιοριστικών όρων του κ. Μαρινάκη. Εμείς κάναμε το βήμα και προσκαλέσαμε τους προέδρους. Η συνάντηση δεν έγινε εξαιτίας ημών. Επιμένει ο Κοντονής και σήμερα δεν πρόκειται να αρθεί η απόφαση για την πάυση του κυπέλου Ελλάδας. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη. Η απόφαση είναι πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να συσσωρεύεται αρνητικό φορτίο σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Να δούμε και το Συμβούλιο της Επικρατήσης θα αποφασίσει. Εδώ σήμερα μίλησε συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία της αυτοποίησης για την άθλια καταδρομή στη Λευκάδα. Αυτούς που τώρα τρέχει να υπερασπιστεί ο Παναθηναϊκός έχουν ταυτοποιηθεί σε διαφορετικά καταδρομικά επεισόδια. Είναι σήμερα πολύ συγκεκριμένος, κατά του Παναθηναϊκού. Τον κύριο Αλαφούζο ας τον κρίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λέει ο Κοντονής. Βέβαια, όπως ανέφερε για τον μεγαλομέτοχο ότι υπάρχει το κριτήριο της αθωότητας, πώς λέγεται. Το τεκμήριο. Το τεκμήριο, ναι, της αθωότητας. Ας μην τους το αρνηθούμε. Δηλαδή, η άλλη πλευρά λέει ότι αυτοί που συνελήφθησαν. Καταρχάς, έγινε ένα επεισόδιο, έτσι, είναι δεδομένο. Λέει η άλλη πλευρά ότι αυτοί που συνελήφθησαν ήταν φίλαθλοι που πήγαν να δουν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ό,τι και αν λέγεται, ας μην τους καταδικάσουμε. Μπορεί και να είναι πράγματι αυτοί που συμμετείχαν. Αλλά αν για τον έναν τον οποίο τον ακούσαμε τα αυτιά μας, να στείνει τα πάντα, υπάρχει το τεκμήριο, και για τους άλλους που ήταν εκεί στη Λευκάδα και μάλλον πρωταγωνίστησαν, πριν τους δικάσουμε, ας σεβαστούμε αυτό το τεκμήριο και για τους οπαδούς. Και για τον έναν, για τον οποίο με τα αυτιά μας ακούσαμε πράγματα, και για τους άλλους τους οποίους τους έχουν καταγράψει κάποιες κάμερες στο νησί εκείνες τις μέρες. Απλά έτσι υπάρχει ένα θέμα με τα επεισόδια στα γήπεδα και μια υπόνοια ότι προέρχονται από συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι μεταφερόμενα και σε άλλα αθλήματα και σε άλλα γήπεδα, και καλό είναι να ερευνηθεί και αυτή η απόφαση. Και καλό είναι η κάθε ΠΑΕ όταν υπερασπίζεται τους φιλάθλους να είναι σίγουροι ότι δεν θα εκτεθεί, έτσι. Διότι εντάξει, όντως υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπερασπίζεται έναν άνθρωπο διότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και έχει μπλέξει. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που να υπερασπίζει σε ποιον, αυτόν που δημιουργεί πρόβλημα και στο δικό σου προϊόν και τιμωρίες στη δική σου ομάδα. Είναι δηλαδή λίγο λεπτή η ισορροπία. Αυτό τώρα τι λέει ο Κοντονής στον Αλαφούζο, ότι βιάζονται να πάνε να υπερασπιστούν ανθρώπους που εμείς έχουμε βρει ότι είναι ταυτοποιημένοι, έχουν εμπλακεί σε διαφορετικά επεισόδια. Και κάποια στιγμή έθιξε και το θέμα των εκλογών, ναι, της ΕΠΟ προφανώς. Εδώ και πολλά χρόνια συντηρείται αυτό το σύστημα. Οι εκλογές που γίνονται μέσα από τις ενώσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων, με την αγαστή συνεργασία και των πολιτικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και βρίσκονται σε καθεστώς μόνιμης διαπλοκής. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη, έχουμε καταθέσει εγκύκλιο η οποία προβλέπει την καταγραφή των σωματείων, ώστε να μάθουμε ποια είναι αυτά τα σωματεία, τι αθλητικό έργο παράγουν, ποιοι είναι οι παράγοντες και πώς λειτουργούν. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, αναφέρει ο υφυπουργός. Ειδικά για αυτή τη συνάντηση, τώρα θα μου πεις το πιο σημαντικό σημείο αυτό είναι, αλλά ειδικά για αυτή τη συνάντηση που δεν έγινε, νομίζω ότι κάποτε θα αποκαλυφθεί ποιος μεθόδευσε όλο αυτό το σκηνικό για να μην γίνει η συνάντηση και για εμένα να λυτρωθεί ο Μαρινάκης, ο μόνος που μπορούσε να χάσει, ο μόνος που μπορούσε να μπλέξει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Πάντως αυτό που τώρα μπορεί να γίνει είναι μια δέσμευση και μια συνεννόηση ότι τουλάχιστον οι εκλογές στην ΕΠΟ τον Οκτώβριο θα γίνουν με διαφάνεια, χωρίς επηρεασμούς, γιατί αν δεν αλλάξει εκεί η ιστορία, ό,τι και να λέμε εμείς, είπε χθες ο Σταύρος και έχει δίκιο σε αυτό, λέει να δεσμευτούν μεταξύ τους, να γίνει μια συμφωνία μεταξύ κυριών, διότι αν δεν γίνει δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
Ωραία, ρε φίλε, και γίνεται η συμφωνία. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Στο πρώτο πάλι σφύριγμα, στην πρώτη αδικία, στον πρώτο σκανδαλώδη ορισμό, στην πρώτη τιμωρία από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή, τελείως. Θα αρχίσουν τα ίδια. Θα πούνε άλλα, συμφωνήσαμε και άλλα γίνανε. Ακόμα και η ΕΠΟ να αλλάξει τον Οκτώβριο, όλο αυτό το σύστημα για να μπορέσει να ανατραπεί, θέλει 1-2 χρόνια τουλάχιστον. Άρα τι να μιλάμε. Δηλαδή είναι περισσότερο ευχολόγια αυτά ή δημιουργείται ένα θέατρο να αναβρισκόμαστε και συζητάμε και αποφασίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι είναι το θέμα των εκλογών. Γι' αυτό και έφτασε ο κόμπος στο χτένι και τώρα συζητιούνται αυτά τα πράγματα, διότι τώρα είναι οι μήνες της διεργασίας και του επηρεασμού των ενώσεων που είναι εκλέκτορας στην επιλογή της ψήφου τον Οκτώβριο. Αλλά και η πλευρά που λέει θέλει να τα αλλάξει τα πράγματα δεν έχει κάνει υποψήφιο ακόμα, άρα τι συζητάμε. Δηλαδή είμαι εγώ ο πρόεδρος της ΤΑΔΕ ΕΠΣ. Περιφερειακής, δεν με ξέρει κανένας. Με ξέρουν μόνο εκεί στην περιοχή, κόβω και ράβω εκεί. Ποιος θα έρθει και θα μου πει, ξέρεις, αυτά που γίνονται τώρα τόσα χρόνια είναι ξεφτύλα. Έλα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ψήφισε εμάς και εμείς πραγματικά δεν θα αδικούμε τις περιφερειακές ενώσεις και θα φέρουμε μια ισονομία και θα ενισχύσουμε και οικονομικά το πρωτάθλημα το ερασιτεχνικό. Και εκεί στα μεγάλα σαλόνια που θα κάνουμε κουμάντο, δεν θα είμαστε μόνο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και εκεί άλλοι να πανά. Θα σας φροντίζουμε. Ποιος θα το πει αυτό? Υπάρχει ένα σοβαρός υποψήφιος. Έχει αποκαλυφθεί, έχει μιλήσει και έχει παραδειχθεί ότι θα είναι υποψήφιος. Ποιος? Ο Βαγγέλης ο Γραμμένος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μακεδονίας. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, αν δεν βάλει, θα είναι έκπληξη. Αν δεν βάλει υποψηφιότητα. Όλα δείχνουν ότι θα βάλει. Άρα αυτός που λογικά θα είναι το αντίπαλο δέος. Άρα όταν ακούγεται ένα άλλο όνομα, τι να λέμε, ότι ναι, παίζει και αυτό. Άμα ο κύριος Γραμμένος έχει πει ότι θα βάλει, λογικά είναι και έχει και τα έχει, πώς να σου πω, έχει τη βεβαιότητα ότι τουλάχιστον έναν αριθμό ενώσεων τον έχει. Μάχη γίνεται, εντάξει. Όλοι το καταλαβαίνουν. Μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι πολύ σκληρή η κατάσταση. Πολύ σκληρή η μάχη αυτή. Εγώ μαθαίνω ότι καλός ή κακός, ακόμα και στις τάξεις της Εθνικής αυτές τις ημέρες συζητιέται το θέμα. Ναι, εννοείται. Η παρατρεχάμενη, ξέρεις. Μα η Εθνική είναι ΕΠΟ. Αυτό ναι. Είναι, τελείωσε. Άμα εκεί δεν συζητιέται, ναι, εννοείται. Και κάτι άλλο που αφορά τις εθνικές ομάδες, το αναφέραμε και χθες, και αρχίζουν και ξεφεύγουν, γιατί αρχίζουν και γίνονται σκάνδαλα. Και υπάρχουν και διάφορες απόψεις με τις κλήσεις των διεθνών, πέρα από τους άντρες. Στους πιο μικρούς γίνεται ακόμα πιο μεγάλα σκάνδαλα, και εκεί για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο, το ξέρει όλη η Ελλάδα, ότι έχει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και έχει και τους πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές. Γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ ανεβαίνουν και παίζουν στους μεγάλους. Δεν είναι θεατές και γύρω-γύρω. Παίζουν. Και κάτι προπονητές τύπου Νικοπολίδη που ξεχνάει και καλά τον Κουλούρη, ή ο Γκούμας που άφησε έξω τον Γκάκο και τον Πατράλη, νομίζω, αρχίζουν και ξεφεύγουν. Λένε παοξίδες καλύτερα. Μη σώσουν και πάνε. Καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν. Είναι παιδί, δηλαδή έχει ένα μεγάλο κίνητρο, έχει μια μεγάλη διάθεση να παίξει και το νιώθει και το ξέρει ότι αξίζει. Και το στερεί αυτό. Χάλασαν πολύ τα πράγματα στις εθνικές ομάδες. Γιατί δεν χάλασαν μόνο στους άντρες. Χάλασαν πολύ στους, σε όλο το... Και σκέψου ότι μέχρι τον Οκτώβριο παίζονται και άλλα θέματα και με χρηματοδοτήσεις. Και με λεφτά, δηλαδή, που τις προάλλες τι άκουα κάτι, ότι έκοβε ή παρακρατούσε η ΕΠΟ κάποια λεφτά από τα τηλεοπτικά. Έτσι με το έτσι θέλω. Βάσει μια συμφωνία, δεν ξέρω τι. Κάτι... Για το κύπελο. Για το κύπελο. Ναι. Θα παιχτούν τώρα πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει ήδη θέση και είναι με την πλευρά της νυν διοίκησης, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάντα θα επιβραβεύονται για αυτή την επιλογή τους. Οι άλλοι που θα είναι τα μαύρα πρόβατα. Όσο πλησιάζει. Γι' αυτό είναι και δύσκολο κάποιος να βγει ανοιχτά και να πει: εγώ είμαι το γραμμένο. Ή εγώ είμαι εναντίον του Κιρτσίκη, να το πω έτσι. Και υπάρχει μια σιωπηρή έτσι, διαβούλευση και διεργασία
όσον αφορά τις εκλογές. Αλλά είπαμε ότι και να πει ο Υπουργός, ό,τι είναι, είναι οι εκλογές. Και εκεί στις εκλογές, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος δομημένο και το πράγμα. Έπρεπε η ΕΠΟ να έχει διαχωρίσει τη θέση της από τη Super League και τη Football League. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι κυρίως για τις μικρές κατηγορίες. Δεν μπορεί να ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Χαλκιδικής ή της ΕΠΣ Νήσων, διότι να ψηφίζει αυτός για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ποιος θα είναι αυτός δηλαδή που θα είναι ο μεγάλος άρχοντας στις επιλογές όλων αυτών, των επιτροπών, των ορισμών διαιτητών, των επιτροπών, των πειθαρχικών. Δεν είναι, δεν μου κάθεται καλά αυτό το πράγμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια αυτοοργανωτική ιστορία των δύο πρώτων κατηγοριών. Αυτοί θα έπρεπε να ψηφίζουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Η ΕΠΟ δεν θα έπρεπε να έχει, κατά τη γνώμη μου, καμία σχέση με την διοργάνωση της μεγάλης κατηγορίας. Ή να αλλάξει ο τρόπος που θα ψηφίζουν και άλλη αξία να έχει η ψήφος ενός σωματείου, όπως είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, και άλλη αξία να έχει η ψήφος ενός κλέκτορα που απλά προέρχεται από μια περιφερειακή ένωση, λέω εγώ. Γιατί δεν μπορείς εύκολα να αλλάξεις τόσους πολλούς ψηφοφόρους. Πώς μπορείς, άντε πες θες να κάνεις μια εκστρατεία. Πώς μπορείς 40 να τους επηρεάσεις. Θα είναι πιο πολύ τώρα. Θα είναι πιο πολύ οι εκλέκτορες. Έχουμε διάφορα, έχουμε μηνύματα πάλι για αυτό το βίντεο και αυτό το ηχητικό που παίξαμε με τα παιδιά των Ακαδημίων. Ανατριχίλα γράφει ένας φίλος. Πρέπει να μάθουμε οπωσδήποτε πώς καθιερώθηκε και ποιος το σκέφτηκε. Βέβαια πρέπει να μάθουμε. Ναι. Και χθες το είχα σημειώσει και ξέχασα να το ρωτήσω. Άλλος φίλος γράφει ότι απαντάει ότι ο ύμνος ξεκίνησε από τότε που ήταν ο Μίτας και ο Ελευθεριάδης γράφει στις Ακαδημίες. Θα το ρωτήσουμε. Πάντως είναι παλιά συνήθεια και θα λέγαμε το σήμα καρατεθέν. Ναι. Πάντα πριν από κάθε αγώνα. Και ο Χρήστος λέει, πάντως λέει, αξίζει να δώσουμε ένα θερμό μπράβο στον κύριο Κοντονή που κατάφερε να πάρει την κουβέντα από τη διαφθορά και την εγκληματική οργάνωση και να την πάει στη βία. Ξαφνικά. Χθες και σήμερα. Και όντως είναι αλήθεια αυτό. Ενώ ακόμα και το φαινόμενο της βίας θα έπρεπε να είναι μια ακόμη απόδειξη και ένας ακόμη λόγος να επισπευθούν οι διαδικασίες για την πάταξη της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά είναι που προκαλεί τη βία. Μα ο ίδιος ο υπουργός τα είπε χθες. Δεν είπε ότι η καχυποψία έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αρνητική κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Τα φαινόμενα της διαφθοράς δημιούργησαν καχυποψία. Η καχυποψία προκαλεί έναν εκνευρισμό που ειδικά σε μια μερίδα των φιλάθλων βγαίνει σαν πρόκληση βίας. Το παιχνίδι χάλασε του ΠΑΟΚ από εκείνη τη φάση. Που αν ο ΜΑΚ την τελείωνε και γινόταν το 2-2, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έχει μείον 5 γι' αυτό. Γιατί κάποιος δεν έδωσε ένα πέναλτι. Το αν είναι ή δεν είναι πέναλτι είναι άλλο θέμα. Μετά από καμιά κοσαριά, βέβαια. Ανάποδα πάλι. Το ότι υπήρχε η καχυποψία ήταν η πρόκληση της βίας. Όχι ο μη καταλογισμός ενός πέναλτι. Εμείς δεν λέμε τους διαιτητές όταν είναι στο 87 το παιχνίδι να δίνουν τα πέναλτι αν δεν είναι σίγουροι για να μην γίνουν επεισόδια. Αλλά το ότι κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη. Έτσι. Όταν συμβαίνει αυτό το αμφισβητούμενο, όλοι λένε επίτηδες το έκανε. Και μπουκάρουν και γίνονται αυτά που γίνονται. Και πάλι καλά, δεν θρυνήσαμε και θύματα. Είχαμε μόνο τη διακοπή του αγώνα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Κλείνουμε για να ακούσουμε πάλι το ηχητικό. Αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ την πάτησε με το θέμα αυτό. Διότι εκείνη το βράδυ είπαμε, Δημήτρη, ας μην γίνει το μάτσο, ας σταματήσει. Ας σταματήσει, ας τιμωρηθούμε. Τουλάχιστον όμως κάτι να γίνει. Και τι έγινε 20 μέρες μετά, συνειδητοποιείς ότι είμαστε πάλι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Άρα είναι μια θυσία χωρίς αποτέλεσμα. Μόνο το μείον 5 έμεινε και οι αγωνιστικές. Εντάξει, να ξεκίνησε μια συζήτηση, διακόπηκε το κύπελο, πάλι στην Ευρώπη γίνονται αναφορές. Κάτσε ρε φίλε, αυτό γιατί να μην το πάθει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Και αυτοί δεν καίγονται να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, γιατί να φτάσουμε να πρέπει να σε αδικήσει το 87 ο παπάς για να σταματήσει τα πράγματα και να το διαλύσει όλο το. Και δεν έχουν αποφασίσει οι τρεις μεταξύ τους ότι πάμε, φεύγουμε, γεια σας. Να το πληρώσουμε όλοι. Με διακοπή, με τιμωρία από το επόμενο πρωτάθλημα. Δεν μας νοιάζει. Αλλά όλοι μαζί. Όχι πάλι ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός ο οποίος θα την πατήσει. Σας αποχαιρετάμε. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι στις 12.